Τη Γερμανία τον έτερο. Ισχυρό πόλο μετά τη Γαλλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση ενημερώνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την πρότασή του, η οποία στοχεύει στην ενεργότερη εμπλοκή της Ένωσης στις προσπάθειες επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων και επίλυσης του Κυπριακού. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι στην κορυφή της ατζέντας του πρόεδρου Νίκο Χριστοδουλίδη εν ώψη της αυριανής συνάντησης που θα έχει στο Βερολίνο με τον γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σόλτς. Ήδη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει αυτή την πρόταση στο γερμανό καγκελάριο στο περιθώριο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Μαρτίου. Και αύριο αυτό που θα γίνει είναι μια λεπτομερέστερη, μια εκτενέστερη, αν θέλετε, συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, συντονισμός των επόμενων κινήσεων μεταξύ Κύπρου και Γερμανίας προς την πορεία υλοποίησης αυτής της πρότασης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναχώρησε το απόγευμα για την Φραγκφούρτη και αυτή την ώρα μαζί με άλλους ηγέτες κρατών συμμετέχει στην ειδική τελετή για την 25η επέτειο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στην συνέχεια έχει προγραμματιστεί δείπνος στην παρουσία της πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Κριστίν Λαγκάρτ, των επικεφαλής των τριών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων ηγετών. Αργά απόψε, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και η συνοδεία του, που αποτελείται από τον Υπουργό Εξωτερικών Κωνσταντίνο Κόμπο, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο Κωνσταντίνο Λετιμπιώτη και οι υπηρεσιακούς παράγοντες, θα αναχωρήσουν για το Βερολίνο, όπου νωρίς το απόγευμα αύριο στην καγκελαρία θα γίνει δεκτός από τον κύριο Σόλτς. Στη συνάντηση εκτός του Κυπριακού αναμένεται να συζητηθεί η ενίσχυση των διμερών σχέσεων και το μεταναστευτικό.